Κύριε Φωτίο, έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, αφιερώνω αυτή την ομιλία στο Θοδωρή Μιχόπουλο, αριστερό αγωνιστή δημοσιογράφο, που τον είχαμε δίπλα μας πάντα, ιδιαίτερα αυτά τα δύσκολα χρόνια, μας ενεθάρρυνε και μας εμψύχωνε. Ήταν μαζί μας και το βράδυ που έκλεισε η τρίτη αξιολόγηση. Κύριοι βουλευτές και κυρίες, το νομοσχέδιο που ψηφίζουμε σήμερα αποτυπώνει το θετικότερο σχετισμό δυνάμεων που έχει η χώρα μας έναντι των δανειστών της κατά την τρίτη αξιολόγηση εξαιτίας όσων έχουμε πετύχει. Γι' αυτό η πλειοψηφία των μέτρων που ψηφίζουμε είναι θετική για τη χώρα. Σε 8 μήνες βγαίνουμε από τα μνημόνια, που σημαίνει ότι δεν θα χρειάζεται να δανειζόμαστε με αντάλλαγμα την επιβολή μέτρων επιζήμιων για τη χώρα, όπως παραδέχτηκαν πολλές φορές οι δανειστές. Προχωράμε λοιπόν στη νέα εποχή με συγκροτημένο σχέδιο και αφήνουμε πίσω μας τη Νέα Δημοκρατία να καταστροφολογεί και να ψεύδεται, όπως κάνει όλες αυτές τις μέρες, ιδιαίτερα στον τομέα της κοινωνικής προστασίας. Στον τομέα της κοινωνικής προστασίας πετύχαμε, σε αυτή την αξιολόγηση, να δοθούν 315 εκατομμύρια αποκλειστικά για το παιδί, όταν οι δανειστές δεν ήθελαν να δοθεί ούτε ένα ευρώ και μάλιστα ζήταγαν μειώσεις στα οικογενειακά επιδόματα. Είναι χρήματα που προκύπτουν από την εξοικονόμηση δαπανών που κάναμε από κάθε Υπουργείο και για πρώτη φορά δεν πάνε στη μαύρη τρύπα του χρέους. 260 εκατομμύρια λοιπόν για τα οικογενειακά επιδόματα, 40 εκατομμύρια για σχολικά γεύματα και 15 εκατομμύρια για φρυπονηπιακούς. Γιατί το παιδί είναι η φροντίδα μας, ανεξάρτητα αν βρίσκεται σε μονότεκνη, δίτεκνη, τρίτεκνη, πολύτεκνη οικογένεια. Σε όποια οικογένεια κι αν είναι, το παιδί έχει τις ίδιες ανάγκες, τα ίδια όνειρα και προσδοκίες. Γι' αυτό το 18 θα θεσμοθετήσουμε ένα μεγάλο σχέδιο παροχών και υπηρεσιών για το παιδί και θα το βάλουμε σε εφαρμογή άμεσα. Πάμε τώρα στα οικογενειακά επιδόματα. Βάλαμε 260 εκατομμύρια πλέον στα υπάρχοντα 650 που βρήκαμε. Δηλαδή για πρώτη φορά αύξηση 40%. Σχεδιάσαμε ένα νέο σύστημα που αποκαθιστά μια μεγάλη ανισοτιμία που υπήρχε μεταξύ των οικογενειών με ένα και δύο παιδιά και στις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Αυτό συνέβη διότι το προηγούμενο καθεστώς χρησιμοποίησε τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες ως φύλος οικείς για να κρύψει την ανυπαρξία πολιτικής που είχε στο δημογραφικό πρόβλημα. Το 1993 η Διακομματική Επιτροπή της Βουλής έκουρε τον κόδωνα του κινδύνου όταν έλεγε ότι υπάρχει πρόβλημα δημογραφικό. Πρότεινε 10 μέτρα, κανένα δεν έγινε. Οι γεννήσεις το 1993 ήταν 102.000. 20 χρόνια μετά, 2013, οι γεννήσεις είναι 94.000. Το 2015 που αναλάβαμε εμείς, οι γεννήσεις ήταν 91.800. Και περίεργο πράγμα, το 2016, είναι τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ, αυξήθηκαν 92.900. Βέβαια, ο δείκτης γονιμότητας βρίσκεται στο 1,3 αντί του 2, που έπρεπε τουλάχιστον να είναι. Αν ενθαρρύνουμε λοιπόν τις 701 εκατομμύριο οικογένειες με ένα και δύο παιδιά να κάνουν ένα ακόμη παιδί, καταλαβαίνετε ότι ο δείκτης θα βελτιωνόταν. Τι σημαίνει όμως ενθάρρυνση? Σημαίνει αίσθημα ασφάλειας και όχι την ανασφάλεια της εργασίας. Γι' αυτό παλέψαμε και έπεσε η ανεργία από το 27 στο 21%. Γι' αυτό δημιουργήσαμε για πρώτη φορά 320.000 νέες σταθερές θέσεις. Σημαίνει να καταπολεμηθεί η φτώχεια. Γι' αυτό το ΚΕΑ ενίσχυσε
και ενισχύει 700.000 περίπου συμπολίτες μας με 760 εκατομμύρια. Σημαίνει να χτυπηθεί η παιδική φτώχεια. Γι' αυτό 130.000 σχολικά γεύματα που λιδωρείται κάθε μέρα ζεστά σε όλη τη χώρα. Σημαίνει δωρεάν βρεφονιπιακούς σταθμούς. Γι' αυτό ιδρύουμε 400 νέους για 10.000 επιπλέον παιδιά το 18. Παραλάβαμε ένα καθεστώς όπου 70.000 παιδιά μόνο είχαν δωρεάν πρόσβαση. Σήμερα 110.000 παιδιά έχουν δωρεάν πρόσβαση. Και όχι μόνο το από εργαζόμενες μητέρες, γιατί αυτό κάνατε, αλλά και από άνεργες μητέρες. Γιατί το παιδί υπάρχει στις άνεργες οικογένειες και στις φτωχές οικογένειες. Σημαίνει κανένα παιδί στα ιδρύματα και καμία ανοιχτή αγκαλιά κενή για όλους αυτούς τους γονείς που περιμένουν τόσα χρόνια να υιοθετήσουν ένα παιδί ή να γίνουν ανάδοχοι γονείς. Γι' αυτό ψηφίζουμε στις επόμενες μέρες τον νόμο αναδοχής και υιοθεσίας. Σημαίνει επιδότηση ενοικίου και δανείου για σταθερή στέγη. Σημαίνει 600 εκατομμύρια που θα βάλουμε για 600.000 οικογένειες σε αυτό το μέτρο. Σημαίνει 100 κέντρα στήριξης οικογένειας που ιδρύουμε το 18. Σημαίνει ένα σύνολο παροχών, πολιτική κινήτρων, φοροαπαλλαγές, Υπουργέ των Οικονομικών, επιδότηση εισιτηρίων μέσω μαζικής μεταφοράς και ούτω καθεξής. Ήδη σε αυτό το νομοσχέδιο φέρνουμε την κατάργηση του τέλους χαρτοσύμου για τους τρίτεκνους και πολύτεκνους από τις οικογένειες. Σημαίνει αυτό ελάφρυνση για όλους, για όλες τις κλίμακες, από 54 έως 108 ευρώ, λέξη περί αυτού. Σημαίνει αυξήσεις για όλες τις 130.000 οικογένειες με ένα γονιό, τις μονογονεϊκές, όλες, ανεξάρτητα αν έχουν ένα, δύο, τρία, τέσσερα παιδιά, θα δούνε όλες αυξήσεις. Κουβέντα γι' αυτό, γιατί δεν σας ενδιαφέρει η μονογονεϊκή οικογένεια. Παράδειγμα, επειδή σας αρέσουν τα παραδείγματα, ένας γονιός με 4 παιδιά και εισόδημα 20 έως 22.500 το χρόνο, ενώ έπαιρνε 220 ευρώ το μήνα, θα πάρει 252 το μήνα. Αυτό σημαίνει ότι εμείς συνολικά δεν κάνουμε επιδοματική πολιτική, αλλά έχουμε σχέδιο και πρόγραμμα για το παιδί. Είπα και προηγουμένως ότι το σύστημα ήταν άνισο. Πού συνίσταται η ανισοτιμία? Η ανισοτιμία, αγαπητοί συνάδελφοι, συνίσταται και αποδεικνύεται από το εξής παράδειγμα. Μία δίτεκνη οικογένεια με το παλιό σύστημα έπαιρνε 960 ευρώ και μόλις έκανε ένα παιδί, μία τρίτεκνη δηλαδή, η οικογένεια γινόταν τρίτεκνη, έπαιρνε 2.940. Με το νέο σύστημα που φέρνουμε, η δίτεκνη οικογένεια θα παίρνει 1.680 ευρώ το παιδί και τα διπλάσια ακριβώς λεφτά, δηλαδή 3.360, θα παίρνει η τρίτεκνη οικογένεια. Είναι αυτό άδικο? Άρα από εδώ και ύστερα, σε όλες τις δημοτικές κατηγορίες, η σχέση των δύο παιδιών προς τα τρία παιδιά θα είναι 1:2. Δηλαδή η τρίτεκνη οικογένεια θα παίρνει διπλά λεφτά από ό,τι παίρνει η δίτεκνη οικογένεια. Αυτό πιστεύω ότι είναι μια ρύθμιση σταθερή και δίκαιη. Με τη ρύθμιση που φέρνουμε, 738.000 οικογένειες σε σύνολο 800.000, ποσοστό 92%, 92% θα δούνε μεγάλες αυξήσεις. Θα τις δουν αυτές τις αυξήσεις, παρά τα ψεύδη και την καταστροφολογία. Το 92% των οικογενειών. Και θα τα δουν γρήγορα, γιατί φτιάχνουμε στον ΟΓΑ νέο σύστημα που θα παρέχει τα οικογενειακά επιδόματα σχεδόν κάθε μήνα, κάθε δύο μήνες. Όχι όπως ήταν το παλιό σύστημα. Παραπέρα, 50.000 τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες θα δουν μεγάλες αυξήσεις.
κουβέντα γι' αυτό. Έχετε παραπλανήσει όλη την κοινή γνώμη. Κόβουμε τα επιδόματα. 50.000 από τις 100.000 συνολικά πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες θα δουν πολύ μεγάλες αυξήσεις. Ως εξής. Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ λίγο χρόνο γιατί όλοι αναφέρονται σε αυτό. Λοιπόν, ως εξής. Τρίτεκνη οικογένεια έπαιρνε 2.940. Θα πάρει επιπλέον 420 ευρώ. Τετράτεκνη οικογένεια έπαιρνε 3.920. Θα πάρει επιπλέον 3.920. Θα πάρει επιπλέον 1.120 ευρώ. Τετράτεκνη οικογένεια έπαιρνε 4.900 πεντάτεκνη. Θα πάρει επιπλέον 1.820 ευρώ. Δεν θα συνεχίσω, το καταλαβαίνετε. Από τις υπόλοιπες οικογένειες, πράγματι, τις υπόλοιπες 50.000, τρίτεκνων και πολύτεκνων, οι οποίες ανήκουν στις δύο υψηλότερες κατηγορίες εισοδηματικές, περισσότεροι από τους μισούς θα δουν ελάχιστες μειώσεις. Για αυτές τις περιπτώσεις έχετε δημιουργήσει τα ψεύδι ότι τιμωρούμε τους τρίτεκνους και πολύτεκνους. Γνωρίζουμε πολύ καλά και ακούστε με προσεκτικά ότι όταν ένα σύστημα ξανασχεδιάζεται με πολλούς παραμέτρους, όπως ήταν αυτό, δημιουργούνται προβλήματα. Όπως αυτά που δημιουργούνται σε ένα τμήμα των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών και αυτό είναι αλήθεια. Χρειάζεται λοιπόν το νέο σύστημα μία περίοδο προσαρμογής. Πολύ περισσότερο που εμείς αναγνωρίζουμε ότι σε συνθήκες κρίσης καμία οικογένεια δεν αντέχει μείωση των εισοδημάτων της που συγκεκριμένα είναι αφορολόγητα. Δηλαδή τα επιδόματα είναι όλα αφορολόγητα τα οικογενειακά. Επομένως, κατηγορηματικά δηλώνουμε εδώ ότι θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις μειώσεις μέσα στο 2018. Θα τελειώσω με τις ρυθμίσεις για τα αναπηρικά προνοιακά επιδόματα. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ναι, ναι, κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για ένα πιλωτικό πρόγραμμα προς όφελος των αναπήρων μεγάλης σημασίας. Δημιουργεί το ηλεκτρονικό σφάκερος αναπήρου. Ο ΓΑ αναλαμβάνει με την ΔΙΚΑ όλη τη διαδικασία ηλεκτρονικά. Το συνδέεται η ΔΙΚΑ και ο ΓΑ με τα ΚΕΠΑ. Όλο ηλεκτρονικό σύστημα. Καταργείται γραφειοκρατία. Δεν απαιτείται υποβολή εγγράφων και δικαιολογητικών. Καταργείται η ταλαιπωρία του αναπήρου με τις πολλαπλές μετακινήσεις του προηγούμενου συστήματος. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στους νόμους που χορηγούν τα προνοιακά επιδόματα αναπηρίας. Αντίθετα, θα καταφέρουμε να πληρώνουμε σε σταθερή ημερομηνία από τον ΟΓΑ τα νέα επιδόματα. Σας ευχαριστώ. 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 Ευχαριστώ.